Χαίρετε, καλησπέρα και χρόνια μας πολλά, χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας, χρόνια πολλά στην επέτειο της Επαναστάσεώς μας, 25 Μαρτίου 2021 σήμερα, 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Μακάρι, μακάρι να είμαστε πραγματικά ελεύθεροι σε όλα τα επίπεδα. Ελεύθεροι και εθνικά, και πολιτικά και πολιτιακά, αλλά και πνευματικά και ψυχικά και συναισθηματικά. Αυτή είναι η ευχή μου για τη σημερινή επί... επέτειο των 200 χρόνων της Ελληνικής Επανάστασης και επίσης θέλω να σας πω την άποψή μου σε σχέση με το θέμα ότι οι Έλληνες είμαστε ένας λαός που έχει πολλά κουσούρια αλλά έχουμε και καλά χαρακτηριστικά και ένα από αυτά είναι η μαχητικότητα μας και η δυναμικότητα μας όταν φτάσουμε στο αμήν. Και είναι πολύ καλή ιδέα σαν έθνος και σαν λαός γενικότερα να μάθουμε να είμαστε πιο δυναμικοί και πιο μαχητικοί και πιο αποτελεσματικοί προτού να φτάσουμε στο αμήν. Λοιπόν, έχουμε ένα mail από μια κοπέλα η οποία μου είχε στείλει και παλιότερα email που κάναμε vlog. Θα βάλω στην περιγραφή του video, το βίντεο εκείνο, ήταν το βίντεο με τίτλο «Ο άντρα πουλάει τρυφερότητα για να πάρει σεξ και η, σε... και η γυναίκα δίνει σεξ για να πάρει τρυφερότητα». Καλησπέρα κυρία Θέκλα. Καλησπέρα αγάπη μου. Ελπίζω να είναι όλα καλά για σας. Αγωνιζόμαστε και γίνονται όλα καλά. Είμαι η κοπέλα που σας είχα στείλει το παραπάνω mail το οποίο είχατε κάνει και vlog. Με κούνησε. Σε ταρακούνησε. Μπράβο. Και εδώ και ένα χρόνο κάνω ψυχοθεραπεία. Μπράβο αγάπη μου. Ένιωθα να το είχα μεγάλη ανάγκη, αφού βέβαια με βοηθήσατε εσεί σε αυτό, μέσα από τα βλόγ σα. Ακούω δύο κάθε μέρα και κάποια από αυτά δύο και τρει φορέ. Πώ λένε ένα, ένα μήλο την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα. Ε, δύο βλόγ τη μέρα βοηθάνε ίσω. Δεν είμαι σίγουρη αν έχω κάνει την πρόοδο που θα ήθελα για το διάστημα που κάνω ψυχοθεραπεία. Ίσως να βιάζομαι, ίσως και όχι. Αυτό που έχω καταφέρει είναι να έχω πετάξει ανθρώπους από τη ζωή μου, που μου δημιουργούσαν εντάσεις ψυχικές κλπ. Και, και νιώθω ήδη πιο ανάλαφρη. Μπράβο κόρη μου, μπράβο, μπράβο. Αλλά σαφώ έχω και άλλα θέματα που με βαραίνουν, για παράδειγμα συνεξάρτηση κλπ. Και, και, τα δουλεύω. Και να συνεχίσει να τα δουλεύει. Μια ερώτηση θα ήθελα να σα κάνω και αν το βρίσκετε ενδιαφέρον, θέμα να το κάνετε vlog. Θεωρώ οι περισσότεροι έχουμε αυτή την απορία. Όλοι οι ψυχολόγοι, τα βιβλία κλπ. μιλούν για ένα πράγμα. Αγαπήστε τον εαυτό σας. Κάντε πράγματα για σας. Επικεντρωθείτε σε σας. Μα πώς γίνεται αυτό. Γιατί κανείς δεν λέει τον τρόπο. Πώς θα το κάνω. Αν πάω για παράδειγμα γυμναστήριο θα με αγαπήσω πιο πολύ. Και αν το κάνω με το ζόρι και δεν έχω όρεξη και ενέργεια Δηλαδή το κλειδί για να με αγαπήσω, να νιώσω καλά με μένα, το κλειδί για να μην νιώθω πως έχω ανάγκη την προσοχή, την αποδοχή και την αγάπη κάποιου είναι να έχω διάφορα χόμπι. Όχι, δεν είναι εκεί το κλειδί στα χόμπι. Βοηθάνε τα χόμπι, αλλά δεν είναι εκεί το κλειδί. Δεν με πείθει. Έχω πιέσει τον εαυτό μου να διαβάσει, να πάει βόλτα, να ξεκινήσει χορό, γυμναστήριο, να τρέφομαι σωστά, να μην με κατηγορώ, να μου δείχνω κατανόηση για συμπεριφορές που οι μου, μου φωνάζουν κλπ. Όμως νιώθω να πιέζομαι γιατί δεν βγαίνει τίποτα αυθόρμητα. Ακόμα έχω ανάγκη την προσοχή του άλλου. Ακόμα νιώθω χαρούμενη αν με σκεφτεί κάποιο, ηράκο αν τον νιώθω να απομακρύνεται. Εσύ είναι εξάρτηση. Το είπε και προηγουμένω. Ακόμα με χειρίζονται συναισθηματικά άλλοι. Ακόμα θα κοιτάξω το κινητό μου αν έχω λάβει εκείνο το μήνυμα που λέει πω με σκέφτεται ενώ διαβάζω. Και αν δεν το δω, κλείνω και το βιβλίο. Νιώθω μπερδεμένη. Νομίζω αν δεν κάνει κάτι με την ψυχή σου, απλώ την κουράζει πιο πολύ. Νιώθει πιο κενή. Απογοητεύεται πιο πολύ. Πώ κάνω κάτι με την ψυχή μου. Πώ αγαπάμε τον εαυτό μα τελικά. Σα ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων. Λοιπόν, ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ για το πολύ κέριο ερώτημα, το οποίο σίγουρα το έχουμε πολλοί από εμάς, ίσως οι περισσότεροι από εμάς πώς αγαπάμε τον εαυτό μας πρακτικά. Γιατί κάποια ρίσεις είναι εύκολο να τις πεις. Για παράδειγμα, μην αγχώνεσαι. Όταν σου λέω άλλος μην αγχώνεσαι, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που εσ εστίχτω εδώ θα κάνεις. Να χωθείς. Είναι αυτό που συμβαίνει. Οπότε το να λέμε απλά αγάπησε τον εαυτό σου. Αγάπη, να λέμε να αγαπήσετε τον εαυτό σας στους άλλους ή να, να λέμε εμείς ας αγαπήσω τον εαυτό μου, αυτό δεν μπορεί να γίνει αυτόματα και μαγικά. Λοιπόν, πώς αγαπάω τον εαυτό μου πρακτικά. Θέλω να σου πω να κοιτάξεις μέσα σου και να βρεις εκείνο το μικρό κοριτσάκι. Ξέρω τι ηλικία είναι το δικό σου μικρό κοριτσάκι. Εμένα κάποιες φορές είναι 5 ετών, κάποιες φορές είναι 6, κάποιες είναι 7 να θυμηθείς δηλαδή τον εαυτό σου πως ήσουν σε εκείνη την παιδική ηλικία και να θυμηθείς τι ήθελες σε εκείνη την παιδική ηλικία. Ποια ήταν τα πράγματα που σε έκαναν χαρούμενη σε εκείνη την παιδική ηλικία και ποια ήταν τα πράγματα που σε έκαναν λυπημένη. Σε αυτή την ηλικία 5-6-7 χρόνων ακόμη δεν έχει ξεκινήσει να λειτουργεί το ορμονικό σύστημα. Και δεν ε, υπάρχουν ερωτικές ορμές στα παιδιά και στα γόρια το ίδιο. Είμαστε πιο αθώοι και η εγκεφαλική μας ανάπτυξη είναι τέτοια και η ορμονική μας ανάπτυξη είναι τέτοια, που ακόμη είμαστε μια πιο πιουαρ, πιο αγνή εκδοχή του εαυτού μας, χωρίς να θεωρώ ότι είναι βρώμικο πράγμα οι ορμόνες ή βρώμικο πράγμα η σεξουαλική έλξη, αλλά τα παιδιά σε εκείνη την ηλικία α, είναι πιο αθώα. Ε, Σκέψου πώς φανταζόσουνα, πώς όνειρο φανταζόσουνα τον εαυτό σου να είσαι στην ηλικία των 20, των 30 χρονών. Σκέψου τι όνειρα είχες για σένα. Σκέψου τι θα σε έκανε χαρούμενη στο μέλλον, τι, τι, τι φανταζόσουν, πώς θα σε έκανε χαρούμενη στο μέλλον. Προσπάθησε να γίνεις φίλη με εκείνο το κοριτσάκι πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από εκείνο το κοριτσάκι για την κακοποίηση που άθελα σου τη έχει επιφέρει. Γιατί όλοι μα έχουμε κακοποίησει το μικρό παιδί μέσα μα. Και ε, ή έχουμε αφήσει άλλους να κακοποιήσουν το μικρό παιδί μέσα μας. Συζήτα λίγο με το μικρό παιδί μέσα σου, δηλαδή ρώτα τον εαυτό σου τι ήθελα, τι με έκανε χαρούμενη τότε, πώς έβλεπα τον εαυτό μου τότε. Τα πράγματα που σε έκανα χαρούμενη τότε είναι πιθανόν να σε κάνουν και τώρα χαρούμενη, για παράδειγμα, μπορεί να σε κάνει χαρούμενη ένα ωραίο φαγητό. Πρόσφερε στον εαυτό σου ένα ωραίο φαγητό ή ένα ωραίο παγωτό. Όσοι μπορείτε να τρώτε γλυκά ακόμη, ένα ωραίο παγωτό. Πόσο έχω ένα ωραίο παγωτό. Πρόσφερε στον εαυτό σου ένα ωραίο παγωτό. Δικαιούσε να φάσει ένα ωραίο παγωτό. Και ήταν τα πράγματα που σε έκαναν λυπημένη τότε. Και ήταν τα πρόσωπα που σε έκαναν λυπημένη τότε. Φρόντισε στο παρόν σου να απομακρύνεις από σένα πρόσωπα και πράγματα που σε κάνουν λυπημένη. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω πόσο μεγάλη ανάγκη έχεις να νιώσεις αγαπητή, αρεστή και ποθητή από το άλλο φίλο. Είναι ξεκάθαρο πως είσαι εθισμένη στις ερωτικές σχέσεις, όπως είμαστε πολλοί από εμάς. Και αν δεν έχεις διαβάσει το βιβλίο της Ρόπιν Όργου «Τι γυναίκες που αγαπούν πολύ» Μπορεί είτε να μπει στο πρόγραμμα συμμετοχή στο κανάλι μα για να το ακού που το διαβάζουμε κάθε Δευτέρα, ή να το αγοράσει το βιβλίο. Υπάρχει ηλεκτρονική μορφή και να το διαβάσει. Και εκεί θα μάθει για τη συνεξάρτηση και ειδικά τον εθισμό των γυναικών από τον έρωτα. Και στο νέο το βιβλίο, το δικό μου θα κυκλοφορήσει. Υπάρχει κεφάλαιο που μιλάει για του ανθρώπου που είναι ερωτευμένοι με τον έρωτα. Τι συμβαίνει. Έχουμε μέσα στο μυαλό μας μια παράλογη πεποίθηση, μια χαζή, παλαβή πεποίθηση, ότι αν είμαι ερωτευμένη με ανταπόκριση, η αν είμαι με ανταπόκριση, η ζωή θα είναι τέλεια. Όχι φίλες μου, όχι φίλοι μου, η ζωή δεν θα είναι τέλεια όταν θα είσαι ερωτευμένο με ανταπόκριση. Όταν θα είσαι ερωτευμένο με ανταπόκριση ερωτευμένη με ανταπόκριση, θα εξακολουθεί να πεινά, θα εξακολουθεί να κουράζεσαι, θα εξακολουθεί να έχει οικονομικά προβλήματα, εάν έχει οικονομικά προβλήματα, θα εξακολουθεί να έχει ψυχικά θέματα, εάν έχει ψυχικά θέματα, θα εξακολουθεί να έχει προβλήματα με φίλου, συγγενεί, οικογενειακό περιβάλλον. Δεν αλλάζει ο κόσμο όλο, αν ερωτευτεί με ανταπόκριση ένα άνθρωπο. Ναι, παίρνει αρκετή χαρά, λαυτή χαρά. Διαρκεί κάποια λεπτά, κάποιες ώρες και μετά επανέρχεσαι στην πραγματικότητα. Όταν συναντιέσαι με το τέρι σου ή όταν σου στέλνει μήνυμα το ενδιαφερόμενο πρόσωπο που, το, που θες να είναι τέρι σου και λοιπά, χαίρεσαι, νιώθεις ωραία, αλλά για λίγο και μετά επανέρχεσαι στην πραγματικότητα που έχεις να αντιμετωπίσεις τα πραγματικά προβλήματα στη ζωή σου. Πώ μπορεί να αγαπήσει τον εαυτό σου, πρακτικά, πρώτον, συνεχίζοντα τη ψυχοθεραπεία σου για να ξεπεράσει το πρόβλημα με τη συνεξάρτηση και να απεξαρτηθεί από τι ερωτικέ σχέσει, να μην περιμένει έναν έρωτα για να νιώσει καλά, δε το χθεσινό βραδινό vlog. Στο οποίο είπα στο τέλο, ότι έχω πεθυμίσει, έχω λαχταρίσει να βγω ραντεβού και εξήγησα. Για ποιο λόγο μου αρέσει το ραντεβού. Και εξήγησα ότι βγαίνοντα για ένα ραντεβού δεν σημαίνει απαραίτητα πώ το οδηγηθεί στη σύναψη ερωτική σχέση ή στη σεξουαλική πράξη ή οτιδήποτε άλλο. Λέγοντα αυτό χθε, ότι πεθύμησα να βγω ραντεβού, την ίδια στιγμή σκέφτηκα, Α, μα αύριο είναι 25η Μαρτίου. Γιατί χθε το γύριζα το βλοκ αυριο Αύριο είναι 25η Μαρτίου και έχουμε κανονίσει με την Αριστονίκη και τις οικογένειες μας να πάμε για ψάρι. Τι ωραία που θα περάσουμε το μεσημέρι που θα βρεθούμε με φίλους και ανθρώπους αγαπημένους. Μετά σκέφτηκα, αύριο είναι 25 Μαρτίου. Είναι η μέρα που το βράδυ θα πάμε μαζί με το φίλο μου τον Γρηγόρη και την παρέα μας να φάμε σουβλάκι. Τι μου είπε να φάμε ο Γρηγόρης. Θα, πάμε... Α, θα φάω ψάρι με την Αριστονίκη το μεσημέρι σήμερα. Τα έχω φάει ήδη, χρη τώρα που βλέπει το βίντεο. Α, θα τρώμε τα σουβλάκι. Και λέω, τι ωραία που θα περάσω με τους φίλους μου όχι επειδή το έκανα επίτηδες για να περάσω καλά, αλλά επειδή προσπάθησα πάρα πολύ σκληρά να απεξαρτηθώ από την εξάρτηση στις σχέσεις. Φυσικά υπάρχουν και επισοδρομίσματα, για παράδειγμα. Όλοι γνωρίζετε το τελευταίο μου επίτευγμα που κράτησε τέσσερα χρόνια που ήταν έτσι μια ωραιότατη συνεξάρτηση. Όμως, μετά από αυτό πήγα κατευθείαν στη ψυχοθεραπεία και είπα θέλω να δουλέψουμε πηγόντως το θέμα της συνεξάρτησης και το να σταματήσω να θέλω από τον έρωτα να μου δώσει ευτυχία και χαρά και να μπορώ να λειτουργώ απεξαρτημένη από αυτόν τον εθισμό. Δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο, αλλά εάν κάνεις τη ψυχοθεραπεία σου συστηματικά και αν διαγράψεις από το μυαλό σου αυτή την ηλίθια πεποίθηση ότι αν είσαι σε σχέση και αν είσαι ερωτευμένη με ανταπόκριση θα είσαι ευτυχισμένη, τότε θα μπορέσεις να ερωτευτείς κιόλα με ανταπόκριση. Γιατί όταν θα έρθει στο δρόμο σου ένας άνθρωπος αξιόλογος και ταιριαστό μαζί σου, δεν θα πέσεις με τα μούτρα λόγω της συνεξάρτησης. Άρα, πώς αγαπάω τον εαυτό μου πρακτικά, κάνω ψυχοθεραπεία, για να ξεπεράσω την αρνητικότητα που έχω στη σχέση μου με τον εαυτό μου πρώτον και δεύτερον σταματώ να πιστεύω και να προσδοκώ ότι ο έρωτας θα μου δώσει την ευτυχία. Ο έρωτας είναι ένα πολύ ωραίο πράγμα, είναι υπέροχο πράγμα, είναι καταπληκτικό, ειδικά μα το ζευγάρι έχει καλή ερωτική χημεία και παίρνουν και πολύ όμορφα και κάνουν και πολύ ωραίο έρωτα, πάρα πολύ ωραίο πράγμα, όμως δεν είναι όλη μας η ζωή ο έρωτας και δεν είμαστε μόνο αυτό. Και υπάρχουν άνθρωποι που περνούν περιόδου στη ζωή του χωρί έρωτα και είναι ερωτευμένοι με τη ζωή, είναι ερωτευμένοι με τα πράγματα που του αρέσει να κάνουν και τα κάνουν επειδή τα αγαπάνε. Το να πηγαίνει να κάνει χόμπι για να νιώσει καλύτερα, έχει δίκιο, δεν είναι καλή ιδέα. Επειδή νιώθει καλά, θα πας να κάνει τα χόμπι. Και εδώ θέλω να σου πω να μιλήσει και με τον την ψυχολόγο σου και να ρωτήσει αν σε βρίσκει να έχεις κατάθλιψη. Στην περίπτωση που έχεις μια διάγνωση κατάθλιψης, θα χρειαστείς παράλληλα με την ψυχοθεραπεία και αντικαταθλιπτική αγωγή, γιατί εγώ διαβάζω πίσω από τα λόγια σου ότι υπάρχει έτσι μια υποθάλπουσα κατάθλιψη, η οποία υποθάλπουσα κατάθλιψη είναι και η, η, η χημική, η νευροχημική βάση για την ανάπτυξη εθισμών. Άρα ψάξε το και αυτό λίγο, γιατί το να αγαπάμε τον εαυτό μας πρακτικά σημαίνει αν έχουμε κάποια ψυχική διαταραχή, να παίρνουμε την απαραίτητη θεραπεία για αυτήν και αν χρειάζεται πέρα από την ψυχοθεραπεία και φαρμακοθεραπεία να την παίρνουμε και αυτή. Αγαπάω τον εαυτό μου σημαίνει προσέχω την υγεία μου, τη σωματική και τη ψυχική. Ε, φροντίζω να είμαι υγιής. Φροντίζω να είμαι καλά. Αν έχω κατάθλιψη, το παραδέχομαι και ζητώ βοήθεια, παίρνω βοήθεια και πίνω τη βοήθεια. Γιατί τα πίνει την αντικαθέπτη, αγάπη Αυτά. Πώ μπορώ να αγαπήσω τον εαυτό μου πρακτικά, όταν βρίσκομαι σε ένα δίλημα να κάνω το α ή το β, να κάνω το άσπρο ή το μαύρο, να παίρνω ένα βήμα πίσω και να σκέφτομαι, αν ήμουνα ένας άλλος άνθρωπος που με αγαπά, έναν άνθρωπο θα έχει να σε αγαπά στη ζωή σου, μια καλή φίλη, ίσως τη μητέρα σου, ίσως ε, δεν θυμάμαι το περιεχόμενο του βίντεο, γι' αυτό λέω ίσως, έναν άνθρωπο θα έχει που θα σε αγαπάει. Τι θα με συμβούλευε να επιλέξω αυτό ο άνθρωπο που με αγαπάει, τι θα επέλεγε για μένα, ή ο ψυχολόγο μου, ή η ο ψυχολογο μου η ο ψυχολογο μου, τι θα μου έλεγε να κάνω ότι είναι καλύτερο για μένα, Ποια πράξη θα ήταν πράξη αυτοαγάπη. Επίση, όταν κάνει λάθη, που σίγουρα θα κάνει λάθη και όλοι μα κάνουμε λάθη και λάθη και μακακίε κλπ., να το παραδέχει ότι κάνει λάθο και να συγχωρεί τον εαυτό σου που έκανε λάθο. Να λε: άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Και επίση και το άλλο το πολύ ωραίο το ρητόμα: shit happens. Η ζωή συμβαίνει δύσκολα πράγματα συμβαίνουν. Αυτή είναι η απάντηση μου στο πώς μπορώ να αγαπήσω τον εαυτό μου πρακτικά, επειδή δεν σε ξέρω εσένα προσωπικά, δεν ξέρω ποιε είναι οι δικέ σου ανάγκε και τι θέλει το μικρό κοριτσάκι μέσα σου. Δεν μπορώ να σου δώσω πιο εξειδικευμένε προσωπικέ συμβουλέ. Μπορώ να σου πω μερικά πράγματα που κάνω εγώ για να αγαπήσω τον εαυτό μου. Για παράδειγμα, φροντίζω πολύ τη διατροφή μου, ώστε να τρέφω με υγιεινά να ρυθμίζω το διαβήτη μου και να είναι καλά η υγεία μου. Επίσης φροντίζω να κοιμάμαι επαρκώς και το βράδυ και το μεσημέρι να κάνω σιέστα. Θεωρώ τον ύπνο και τη ξεκούραση ιερό πράγμα. Επίσης έχω πιέσει τον εαυτό μου να μάθω να λέω όχι. Όταν είμαι κουρασμένη και δεν μπορώ να προχωρήσω άλλο να λέω όχι φτάνει κανεί. Επίσης μου κάνει πάρα πολύ καλό το περπάτημα στη φύση το οποίο το κάνω και με αναζωγονή. Ξεκινάω μεν κουρασμένη, αλλά όταν ξεκινήσω και μπω στη ροή, νιώθω πάρα πολύ καλά. Επίσης με βοηθάει να νιώσω καλύτερα και να αγαπήσω τον εαυτό μου, τον ακούω στα ακουστικά μου, μουσική αγαπημένη, μουσική που μου αρέσει, τραγούδια που μου αρέσουν, την ώρα που κάνω δουλειές στο σπίτι για παράδειγμα, ή την ώρα που πηγαίνω περπάτημα, ή την ώρα που ασχολούμαι στον κήπο. Αυτά με βοηθάνε εμένα. Επίσης με βοηθάει πολύ το να έχω χρόνο μόνη μου. Το να κάθομαι στην τηλεόραση να χαζολογάω δύο-τρει ώρε πρωτού κοιμηθώ, να διάζει εντελώ το μυαλό μου και να μην πηγαίνω να κοιμηθώ κουβαλώντα του προβληματισμού, τα φορτία και τα βάσανα τη μέρα. Η φύση μου αρέσει πάρα πολύ. Η φύση με κάνει να έρχομαι κοντά στον εαυτό μου. Το να πηγαίνω μια βόλτα στη θάλασσα, το να βάζω τα χέρια μου μέσα στο νερό τη θάλασσα. Επίση, το να πλένω πιάτα είναι κάτι που με κάνει να νιώθω πιο κοντά στον εαυτό μου. Το να τρέχει τον νερό μέσα στα χέρια, πάνω στα χέρια μου, νιώθω ότι είναι καθαρτικό. Σου είπα μερικά πράγματα που κάνω εγώ για να αγαπήσω τον εαυτό μου. Εσύ θα ξέρει τα δικά σου. Ψάξε τα. Ε, θα χαρώ να διαβάσω στα σχόλια και τι δικέ σα εισηγήσει για πρακτικού τρόπου με τον οποίο αγαπάμε τον εαυτό μα. Φιλιά σε όλου, χρόνια πολλά και καλή ελευθερία, είπαμε, σε όλα τα επίπεδα. Και επίση καλή ελευθεριά από τη συνεξάρτηση. Όξο η συνεξάρτηση από τη ζωή μας. Όξο. Φιλιά.